Ούτε οι ημέρε του καύσωνα δεν περιορίζουν το κύμα των τουριστών που κατακλείζει καθημερινά τους δρόμου της πόλη. Ενδεικτική αυτή τη εικόνα είναι η εκτόξευση που έχει σημειωθεί στι αφήξει το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της ίπα, τα αεροδρόμια των νησιών, των αυαρχίδων του τουρισμού, που μέσα σε αυτά εντάσσονται του Ηρακλείου και των Χανίων, παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξης του 140% σε σύγκριση με το 2020, ενώ φτάνει και το 75% της χρονιάς ρεκόρ του 2019. Εξίσου θετικέ, ωστόσο, προμηνύονται και οι μέρε του Αυγούστου για τα ξενοδοχεία του νησιού. Με τι πληρότητε να φτάνουν έω και το 100% και την εικόνα να θυμίζει κάτι από μέρε προ-κορονοϊού. Ήταν μάλιστα όπω τα είχαμε πει, ε, ότι μετά τα μέσα Ιουλίου θα δούμε μέρε του 19 και όντω βλέπαμε μέρε του 19 και καλύτερε ακόμα. Έχουμε αρκετέ αφήξει στο αεροδρόμιο του Ιρακλείου. Που δυστυχώ δεν μπορεί να πάρει άλλα σλότ. Γέμισε πάλι. Οπότε αυτό είναι καλό. Υπάρχουν ξενοδοχεία που θα έχουν 100%, -100 πυρότε. Θα υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία έχουν κάπω λιγότερο κόσμο. Δεν είμαστε το ίδιο σε καμία περίπτωση, αλλά εντάξει. Σιγά σιγά επαναρχόμαστε στην κρονικότητα. Εντάξει, τώρα έχει κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Ο Αύγουστο προ το παρόν είναι γύρω στο 70% μέσο όρο και βέβαια εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε πισωγυρίσματα, θα έχουμε τελευταία στιγμή κρατήσεις και θα αυξηθεί αυτό. Ενώ οι Ιωνοί μιλούν για έναν άκρο ενθαρρυντικό Σεπτέμβριο, ο οποίο έχει δείξει ήδη από την αρχή τη τουριστική σεζόν τα πρώτα δείγματα γραφή, με τους ξενοδόχου να κάνουν λόγο για αριθμό κρατήσεων που ξεπερνούν εκείνον του 2019. Ο Σεπτέμβριο ήδη ήταν καλό. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι όταν ξεκίνησε η σεζόν, είχαμε ήδη κρατήσει το Σεπτέμβριο που δεν τι είχαμε ακόμα και χρονιέ όπω το 19. Ε, και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται και μπαίνει, είναι κανονική η ροή. Πολλά ξενοδοχεία ήδη έχουν γεμίσει για το Σεπτέμβριο. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι είναι η σεζόν των ανατροπών και είναι η σεζόν που χρειάζεται γερό στο μάχη, διότι ανα πάσα στιγμή θα μπορεί κάτι να αλλάξει και να έχουμε ακυρώσει ή να πάει καλά και να έχουμε αρκετέ κρατήσει τελευταία στιγμή. Η αισιοδοξία, ωστόσο, παραμένει συγκρατημένη στου κόλπου των τουριστικών παραγόντων με την επιδημιολογική εικόνα τη χώρα να εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη. Σύμφωνα, μάλιστα, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Λοιμόξεων, οι πιο δημοφιλεί προορισμοί τη Ελλάδα, που μέσα σε αυτού εντάσσεται και η Κρήτη, βρίσκονται ήδη στο βαθύ κόκκινο του το χάρτη, γεγονό που αναθεωρεί τα ταξιδιωτικά κριτήρια και του περιορισμού για τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ 16 νέου προορισμού συμπεριλαμβανομένη και τη Ελλάδα πρόσθεσαν στο πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου τα κέντρα ελέγχου και πρόληψη νοσημάτων των ΗΠΑ, δημιουργώντα ανησυχία και προβληματισμό για τι τουριστικέ ροέ από τι ΗΠΑ. Τη Αμερική. Πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα να μην έχουμε από κάποια χώρα α, μέτρα. Γιατί αν έχουμε μέτρα, σίγουρα θα επηρεάσουν τις κρατήσεις, οπότε θα υπάρχει πρόβλημα.